Μιλώντας για τον Νίκο Μπάρτζη, επειδή είχα πει πριν κάποιες μέρες ότι ο Μπάρτζης είναι η μαριονέτα του Μαρτίκα, το παίρνω πίσω, νομίζω το αντίθετο συμβαίνει. Αυτός που κινεί τα νήματα, τουλάχιστον έτσι φάνηκε χθες το επεισόδιο, είναι ο Νίκος Μπάρτζης και ακολουθούν οι υπόλοιποι, ο Μαρτίκας, γιατί έκανε μια ξεκάθαρη επίθεση στο Σάκη Σκίστη. Ακολουθεί ο Μαρτίκας τον Μπάρτζη, δύσκολο. Όχι, Νίκο. Προσέξτε το βίντεο τι συνέβη και μετά ελάτε να μου πείτε. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Μάριο, αφού τον ενοχλεί, άμα έπιασε το Σάκη και του είπε. Χθες πριν το παιχνίδι, καλή ώρα που καθόμασταν εδώ, αυτό το θέατρο που είδαμε με το Σάκη και τη Μαργιαλένα, να του πει χρόνια πολλά, ο Σάκης έκανε ότι συγκινήθηκε και ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Πάρε και ένα βαζάκι, Μαργιαλένα, και να φιλί, και να φιλί το Μπράβο, μπράβο. Χρόνια πολλά, Σάκη. Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ. Ξαφνικά ο Νίκος σκέφτηκε ότι εγώ βρίσκομαι κάθε μέρα με τη Μαργιαλένα και ότι παίξαμε ένα θέατρο να μου πει χρόνια πολλά. Από εκεί πιάστηκε ο Νίκος και πραγματικά θα τον παρακαλέσω να μου πει τι θέλει να κάνω για να μην δημιουργούνται όλα αυτά μεταξύ μας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Νίκο. Ίσα-ίσα που και έξω στην εξωτερική μας ζωή έχουμε πάρα πολύ καινούς φίλους, δεν έχω πει ποτέ κακό λόγο. Δεν έχω πραγματικά κανένα πρόβλημα μαζί του και του ζητάω αν θέλει να μου πει τι πρόβλημα έχει μαζί μου. Έλα, Νίκο, θες να απαντήσεις. Ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι όντως η στάση του Σάκη απέναντί μου έχει αλλάξει. Το έχει πάει, δεν ξέρω, με γλύφει, δεν ξέρω τι κάνει. Θυμάμαι στο προηγούμενο παιχνίδι που ήμασταν παρέα. Ξεκινούσαμε, φεύγαμε από το συμβούλιο, με φώναγε ξεφτύλα, μου έλεγε ότι θα μου πετάνε ντομάτες στο χωριό μου. Τέλος πάντων, γινόντουσαν πολλά τέτοια πράγματα. Προς Θεού δεν έχω κάτι με το Σάκη, ούτε ο αιμονικός είμαι, ούτε τίποτα. Παρατήρησα. Πάλι αναφέρει πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα και είναι πριν δύο χρόνια. Δεν υπάρχει τίποτα ανυπόστατο. Σε κοιτάω στα μάτια και στο λέω. Τι με έλεγε ξεφτύλα. Εγώ σε έλεγα ξεφτύλα. Εσύ με έλεγε ξεφτύλα. Οπότε τα έλεγε. Οπότε δεν είναι ότι στο μυαλό σου έχει κάποια θέματα. Να τελειώσω. Και, και τώρα λες ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά για να απαντήσει μετά. Πάνω σε αυτά που λένε τα παιδιά, είπε στην αρχή για τον Μάριο και την Καρολίνα. Πετάγονται μόνοι του. Λένε ναι, βρισκόμαστε κι εμεί. Ναι, βρεθήκαμε, είπα για εκείνη τη μέρα. Νίκο. Να τελειώσω, Ρισάκη μου, και συγγνώμη. Δεν σε, σε διάκοψε. Δεν με διορθώνει τώρα, λες ότι σε συμφέρει. Και τα δύο παιδιά το είπανε κιόλας ότι βρίσκονται. Και εγώ λέω, γιατί τέτοια παράσταση πριν το παιχνίδι να παίρνετε αγκαλιές, φιλιά, εσύ να κάνει. Νίκο, μου είναι 26 άτομα και ξαφνικά εσύ το λες, το ονομάζεις αυτό παράσταση. Εσύ δηλαδή το διαπίστωσες και οι υπόλοιποι 26 το είδαν. Τέλειωσα, Ρισάκη, εγώ γιατί σε περιμένω να τελειώσει. Έχουμε και λέμε. Και πριν το, πριν το παιχνίδι, σου λέει χρόνια πολλά, εσύ κάνεις ότι εγώ έχω να βρεθώ... Άρα είμαι για πρώτο ρόλο. Είμαι για πρώτο... Αφού έχουμε μάθει, δεν κοιτάμε. Θες να μιλήσω. Είσαι για Όσκαρ. Ότι είσαι για Όσκαρ, είσαι. Στο δίνω. Το Όσκαρ στο δίνω γιατί έχω και συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Μπορώ να μιλήσω. Ναι, Νίκο. Συνέχισε. Και γίνεται όλο αυτό. Έπειτα κάνεις εσύ, ξέρω εγώ, θλιμμένος, δεν μπορώ να μιλήσω, πάρε κάποιος άλλος το λόγο. Και όλο αυτό είναι μία παράσταση που συνοδεύεται, μπορεί να πάρει το λόγο ο Σπύρος. Είσαι με τον Μάριο μπροστά στη φωτιά και είμαι ξαπλωμένος στην καλύβα και... και λες το πόσο πολύ όμορφα λόγια για τη Μαργιαλένα, πολύ πόσο σου λείπει. Και από την άλλη, καθημερινά είστε 2-3 ώρες μαζί. Ποιος? Υποκρισία, θα έλεγα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι παρουσιάζουμε. Σάκη, θες να απαντήσεις πριν πάω στη Μαργιαλένα? Όχι, όχι. Μαργιαλένα, θες να πάρεις το λόγο? Πρώτα απ' όλα, την πρώτη φορά που έτυχε να βρεθώ με τον Σάκη, ήρθες να βρεις τη Βρυσίδα. Και εσύ. Πρώτο. Δεν μπορώ να ακούσω για τη Βρυσίδα η οποία έμεινε δύο μέρες στο παιχνίδι. Που η Βρυσίδα δεν μπορούσε να την ορίσει. Τώρα είπαν ότι τα παιδιά βρέθηκαν μία φορά και τώρα γίνανε πολλές. Λοιπόν, τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Εσύ τη δεύτερη μέρα. Ναι, αλλά μόλις τη δεύτερη μέρα έχει αυτό. Σάκη, Σάκη, να μιλήσει η Μαργιαλένα. Αυτό που νιώθω εγώ είναι ότι ο Σάκης είναι ο καλύτερος παίκτης στην ομάδα τους. Δεν μπορούν να το διαβάλουν με κάποιον άλλον τρόπο και έχουν βρει τώρα αυτό εδώ το σκηνικάκι να το φτιάξουν και να τον βγάλουν τον διπλωμάτη, να τον βγάλουν υποκριτή, να τον βγάλουν τότε, το ένα και το άλλο. Μια φοβερή ευκαιρία αυτό να το ψηφίσουμε. Νιώθω. Εντάξει. Μπράβο, Νίκο. Σάκη, μην μιλάς. Μπράβο, Σάκη. Είπε Μαργιαλένα, θα μιλήσω εγώ. Μίλησε εκείνη. Θα μιλήσει, λέει ο Λιανός πριν πάω. Και ο Λιανός. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Παρτσόλη και θα του πω ότι ποτέ ο στρατηγός δεν μπήκε πρώτος στη μάχη. Έστελνε πάντα τους πολεμιστές του να καθαρίσουν το πεδίο. Εκείνος παρακολουθούσε για να μην φθαρεί η εικόνα του και να μην κινδυνεύσει. Και τη στιγμή που έπρεπε να μιλήσει, μιλούσε. Αυτό είναι κάνει τόσο ο Μπάρτζης, καλοσχεδιασμένο λοιπόν. Όλο μιλάει αυτό. Πάνω και του πρόσωψαν τι.
ότι είδε και 10 φορές παραπάνω τη Μαργιαλένα. Ότι κάνανε, ότι μας κοροϊδεύουν με θέατρο, μας είπε. Μα θέατρο, καλέ. Μπορεί να ήθελε να τη βλέπει 24 ώρες και το μία ναι, αλλά έκανε πολύ σαν λίγο να την είδε πρώτη φορά μετά να από ένα πω μήνα. Κάτι. Ναι. Λοιπόν, ακούστε. Η καλύβα αυτή που λένε ότι βρίσκονται τα παιδιά είναι στην παραλία. Εμείς περισσότερες μέρες μένουμε στο fake camp, στα πρόχειρα καταλήμματα που λέει ο... Στο ποτάμι. Στο ποτάμι. Εκεί πέρα δεν υπάρχει να βρεθείς, γιατί είναι πολύ μακριά. Οπότε οι δύο μέρες που βρίσκονται, που είμαστε στην παραλία, εκεί μπορεί να βρεθούν. Τώρα οι 10 φορές που λέει ο Νίκος... Αποκλείεται, λες. Αποκλείεται. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Δεν μπορείς να βρεθείς στα πρόχειρα καταλήμματα, δεν υπάρχει περίπτωση να θυμίσουμε να ότι είναι πάνω από μία η φορά του. Είχαν γίνει δύο συστάσεις. Μπορεί να είναι πάνω από μία, να το θυμίσουμε σίγουρα. Αυτό έτσι. Είχαν γίνει δύο συστάσεις, ανέφερε ο Λιανός. Και την τρίτη φορά ουσιαστικά τους εξέθεσαν. Ναι, εγώ δεν ήμουν παρούσα στις συστάσεις. Μπορεί να το είχαν πει. Εγώ δεν είχα, είμαι και τόσο. Άρα ξέρουμε ότι σίγουρα είναι τρεις φορές. Δεν είχα καταλάβει ότι φεύγανε. Άρα ποιο συμπέρασμα βγάζεις? Ότι δεν είναι τόσες φορές όσο λέει ο Νίκος και ο Σπύρος. Ξεκάθαρα. Έχει δίκιο, γιατί είναι 20 μέρες μέσα. Αν τις 5 μέρες την εβδομάδα είσαι στο ποτάμι. Είμαστε 2 μέρες μόνο στην παραλία. 2 μέρες. Στις 3 εβδομάδες είναι 6 μέρες συνολικά που θα μπορούσαν να βρεθούν. Περισσότερες φορές βρισκόμαστε στα αγωνίσματα. Επειδή υπάρχουν τρεις ασυλίες, όταν υπάρχουν συμβούλια, μένουμε στα πρόχειρα καταλήμματα. Αυτό. Άρα ουσιαστικά πιστεύεις ότι ο Σπύρος μαζί με τον Μπάρτζη στείνουν... Εγώ θα πω κάτι. Όλο αυτό όταν για να διαβάλουν έγινε το η επίθεσή μου, όταν έγινε η επίθεσή μου από τον Σπύρο, που μίλησε για εγκέφαλο και ότι εγώ είμαι συνδετικός κρίκος με τους μπλε, είχα πει στο Σάκη τότε, off camera, το λέω και τώρα, ότι ο επόμενος στόχος είσαι εσύ. Και όπως και έγινε.